όταν γίνεται μια αλλαγή προπονητή σε μια ομάδα και κυρίως σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, οι ποδοσφαιριστές και γενικά ο οργανισμός βρίσκει ένα καινούριο κίνητρο, προσπαθεί να κάνει μια καινούργια αρχή. Αυτό εμάς δεν μας επηρεάζει κάπου τη δικιά μας ομάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με βάση τα καινούργια δεδομένα στην αντίπαλη ομάδα θα συναντήσω πολλούς πρώην συνεργάτες και πάνω απ' όλα πολύ καλούς μου φίλους. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τον αγώνα. Ο αγώνας θα είναι για 95 λεπτά. Ξέρω ότι η δική μας ομάδα, βασισμένη στις δικές μας ικανότητες, στα δικά μας δυνατά χαρακτηριστικά που έχουμε σαν ομάδα, και σωματικά και πνευματικά, θα κάνει την καλύτερη προσπάθεια και στο τέλος πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα έχουμε κάποιους τραυματισμούς στην ομάδα μας, αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω σίγουρα είναι ότι έχουμε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που όποιος κι αν λείψει μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Γιατί βλέπω κάθε μέρα την προσπάθεια και τη δουλειά που κάνουν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στο break των εθνικών, οι ποδοσφαιριστές έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν κάθε μέρα και ξέρω ότι και την Κυριακή αυτοί που θα κληθούν να αγωνιστούν θα κάνουν το καλύτερο για την ομάδα και στο τέλος θα έχουμε πετύχει κάτι ωραίο. Μιας και μου κάνετε την ερώτηση τη συγκεκριμένη για τους τραυματίες μας, μου δίνετε τη δυνατότητα να σαν ενημέρωση, να πω το εξής, ότι ο τραυματισμός στο ποδόσφαιρο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν παράγοντες, μπορεί να είναι μια κακή στιγμή, μια άτυχη στιγμή, η αντίπαλη, ένα δυνατό μαρκάρισμα ενός αντιπάλου, η αγωνιστική χώρη, τα γήπεδα. Σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει η προπόνηση και μάλιστα η προπόνηση είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το ελέγχουμε και κυρίως η προπόνηση έχει να κάνει με τους μυϊκούς τραυματισμούς. Το ιστορικό του κάθε αθλητή, του κάθε ποδοσφαιριστή, το background του κάθε ποδοσφαιριστή και το τι πιθανότητες έχει για να τραυματιστεί και πολλά άλλα όπως η αποκατάσταση, η διατροφή και πάρα πολλά. Όλα αυτά που προανέφερα μαζί με κάτι το οποίο σημαίνει για πρώτη φορά στο ποδόσφαιρο και είναι η καραντίνα, η μεγάλη αποχή των ποδοσφαιριστών από τους αγωνιστικούς χώρους, το κάνει αυτό πάρα πολύ πιο δύσκολο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πρωταθλήματα που κλείσαν το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και οι ποδοσφαιριστές εγγράφηκαν σε ομάδες τον Οκτώβριο. Βέβαια, η δουλειά μας και το μέλημά μας είναι αυτό, να μπορέσουμε όλο αυτό να το ισορροπήσουμε και να το αναπτύξουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μας ομάδα, έχει να κάνει με όλες τις ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και παγκόσμια. Καταρχήν, ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους δεν μπορεί να υπάρξει. Πόσο μάλλον για τη δική μας ομάδα που οι φιλάθλοι μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ομάδα μας και αυτό το είδαμε και στα παιχνίδια των play-off και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι αλλά και στα δύο πρώτα παιχνίδια που παίξαμε για τη νέα σεζόν. Δεν χρειάζεται να πω εγώ το πόσο σημαντική είναι η φιλάθλοι μας για την ομάδα μας, φαίνεται ξεκάθαρα πλέον. Η δυναμική που δίνουν στην ομάδα είναι πολύ μεγάλη. Χαιρόμαστε που αρχίζουν και το σκέφτονται οι υπεύθυνοι να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα, οι φιλάθλοι μας. Απλά όταν αυτό γίνει με το καλό θα πρέπει να υπάρξει τεράστια πειθαρχία και υπευθυνότητα, ούτως ώστε αυτό να γίνει καλύτερα και καλύτερα και επιτέλους κάποια στιγμή να ξαναείμαστε όπως πριν.